Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 13 Δεκεμβρίου παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Τη στιγμή που η ανακριτική διαδικασία για τα 20 μέλη που φέρετε να ανήκουν στη συμμορία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και να πούμε ότι ήδη δύο ανήλικοι που απολογήθηκαν εχθές κρίθηκαν προφυλακιστέοι, η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζεται και έχει σαν αποτέλεσμα νέες συλλήψεις. Συγκεκριμένα, εχθές το βράδυ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν ένα ακόμα νεαρό άτομο ηλικίας 19 χρόνων που φέρεται να ανήκει στην συμμορία έχοντας το ρόλο του διακινητή. Παράλληλα όμως συνελήφθηκε ένας Έλληνας με καταγωγή από το Αγρίνιο, ο οποίος φαίνεται να είχε το ρόλο του προμηθευτή ναρκωτικών ουσιών, ενώ αντί του χρηματικού ποσού των 1.000 ευρώ ήρθε στο νησί μας προκειμένου να παραλάβει με το αυτοκίνητό του και να φυγαδεύσει εκτός Χίου τρία άτομα αλβανικής υπηκότητας, δύο άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να εμπλέκονται στην συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε μάλιστα ότι στο Αγρίνιο συνελήφθη ένας ακόμα Έλληνας, ο οποίος φέρεται να είναι αυτός που έδωσε την εντολή για την φυγάδευση των αλλοδαπών. Οι άνδρες τώρα της αστυνομικής διεύθυνσης αναζητούν τους τρεις Αλβανούς, όπως είπαμε, δύο άνδρες και μία γυναίκα, για τους οποίους μάλιστα θα εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης, ενώ σε έρευνα που έγινε σε σπίτι στην πόλη της Χίου βρέθηκαν μισό γραμμάριο χασίς, 2.600 ευρώ, πολλά κινητά τηλέφωνα όπως και κάρτες SIM, ενώ στην περιοχή του Καρφά μετά από πληροφορίες εντοπίστηκαν σε κρυψώνα 2 κιλά χασίς. Από ό,τι λοιπόν φαίνεται και από τα νέα στοιχεία, το κουβάρι της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι μεγάλο, οι εξελίξεις τρέχουν, ενώ οι άνδρες και οι αξιωματικοί της αστυνομικής διεύθυνσης φαίνεται να είναι αποφασισμένοι να το ξετυλίξουν και να οδηγήσουν τους υπαίτιους στη δικαιοσύνη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να προχωρήσουμε. Σε ιδιώτη προτίθεται να παραχωρήσει την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών ο Δήμος της Χίου, όπως αποφάσισε κατά πλειοψηφία το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, που ενέκρινε μάλιστα και την σχετική οικονομοτεχνική μελέτη. Τώρα, η Οικονομική Επιτροπή και το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο, που πιθανά θα γίνει στις 27 του Δεκέμβρη, θα συζητήσει τους όρους της σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο και στην ιδιωτική εταιρεία, έτσι ώστε η ανακύκλωση να πραγματοποιείται με σωστές προδιαγραφές εν ώψη και του ανοίγματος του Χιτά στα Πόδωρα το επόμενο 15ήμερο, όπως δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, Σταμάτης Σουρέλλας. Ο Δήμαρχος τώρα Πολύδωρος Λαμπρινούδης κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξήγησε ότι είναι δύσκολο η ανακύκλωση να πραγματοποιηθεί από το Δήμο, δεδομένου ότι υπάρχει δυσκολία τόσο για την προμήθεια του εξοπλισμού, όσο και για την διάθεση του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αντίθετη κατεύθυνση, τόσο ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Δήμο, ο Αλέκος Γαϊτάνος, ζήτησε η ανακύκλωση να πραγματοποιηθεί από συνεργεία του Δήμου, ενώ και η Ελλάσσονα Αντιπολίτευση του Μάρκου Σκούφαλου, που καταψήφισε την εισήγηση, πρότεινε το ίδιο. Στο σημείο αυτό, να περάσουμε να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την συνεδρίαση και ένα μέρος από την εισήγηση του υπεύθυνου προγραμματισμού του Δήμου, του Λάκη Τσακού. Θέλω να πω ότι μπορεί να αργήσαμε λίγο, θα πρέπει όμως η ανακύκλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στοιχείο το επόμενο διάστημα να είναι ανακύκλωση. Να πείσει τον κόσμο, να βοηθήσει ο κόσμος, να γίνει διαλογή στη βάση, διότι αν η νοικοκυρά δεν κατεβάσει τα ανακυκλούμενα υλικά στον κλάδο, ό,τι προσπάθεια και να κάνουμε θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να προχωρήσει ο εξοπλισμός και να έχουμε άπλο να γίνει κατάλληλη διαφήμιση, να ενημερωθούν τα παιδιά, οι μαθητές, οι γονείς, πώς πρέπει να γίνεται η ανακύκλωση, για να έχουμε μια συστηματική διαδικασία ανακύκλωσης η οποία θα αποδώσει άλλο μεγάλο. Αν δεν το κάνουμε αυτό, είτε ο Δήμος αναλάβει να κάνει την ανακύκλωση, είτε σε εταιρεία να θέσουμε να κάνει την ανακύκλωση, όπως γίνεται σε όλη την Ελλάδα, όλα θα αποτύχουν. Αν δεν ευαισθητοποιηθεί ο πολίτης ότι πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Έγινε λοιπόν μια καλή προσπάθεια το τελευταίο διάστημα. Ο κύριος συγητής είναι ο κύριος Τσακός, ο οποίος δούλεψε και τα Σαββατοκύριακα για να μας ετοιμάσει αυτή την οικονομοτεχνική μελέτη. Πρέπει να κάνουμε ένα πρόγραμμα συγγύσεων, προκειμένου με σχετική ασφάλεια να μπορέσουμε να έχουμε εκείνα τα δεδομένα πάνω στα οποία θα στηριχτούμε, για να μπορέσουμε να πάρουμε μια σωστή απόφαση. Το πρόγραμμα λοιπόν συγγύσεων έγινε επειδή ο χρόνος ήταν πιεστικός, και επειδή ο Δήμαρχος στην προσπάθειά του να ταχύνει τα πράγματα το έχει αυτό και στο προσωπικό του, πίεζε πάρα πολύ, έπρεπε να τελειώσουμε.
Κάναμε λοιπόν δύο μέρες ζυγίσεις. Οι μέρες ήταν αντιπροσωπευτικές. Κάναμε μία μέρα μια ζύγιση Δευτέρα, όλα τα χρηματοφόρα του Δήμου, όπου τη Δευτέρα είναι η πιο φορτωμένη μέρα από άψη παραγωγής απορριμμάτων. Και κάναμε και μία ζύγιση την Τετάρτη, που είναι μία μέση μέρα σχετικά πιο ελαφριά. Κάναμε από εκεί και πέρα αναγωγή και έτσι λοιπόν καταλήξαμε στο ποιος είναι ο παραγόμενος, η παραγόμενη ποσότητα, το παραγόμενο βάρος απορριμμάτων στο νησί μας. Εγώ θα ήθελα έτσι να εκφράσω τη θέση του Συλλόγου, η οποία είναι ξεκάθαρη έτσι όσον αφορά το θέμα της ανακύκλωσης και το ποιος θα διαχειριστεί αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, για το οποίο κακά τα ψέματα έχουμε μείνει πίσω ως τοπική κοινωνία. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι δεν θα μπορούσε να είναι άλλος πέρα από τις δημοτικές υπηρεσίες αυτός ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το έργο. Η εμπειρία μέχρι τώρα και στο Δήμο της Αθήνας που έχει αναθεθεί σε ιδιώτες έχει δείξει ότι τελικά ο όγκος των ανακυκλούμενων υλικών είναι πάρα, δηλαδή αυτούς τους ενδιαφέρει καθαρά, ξεκάθαρα το κέρδος και όσον αφορά τον όγκο, έτσι είναι ελάχιστος ο όγκος που μειώνεται. Τώρα, στην χθεσινοβραδινή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητηθεί η πρόσληψη από το Υπουργείο Εσωτερικών 55 ατόμων για την καθαριότητα με οκτάμηνη σύμβαση, δεδομένου ότι στο τέλος του Γενάρη λύγει η σύμβαση 35 περίπου εργατών καθαριότητας, χωρίς όμως να γνωρίζει η Δημοτική Αρχή πότε και πόσοι θα εγκριθούν από τις προσλήψεις που ζητάει. Να πούμε λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή θα ζητήσει 43 εργάτες καθαριότητας, 8 οδηγούς απορριμματοφόρων, δύο μηχανοτεχνίτες, ένα χειριστή μηχανημάτων τέταρτης τάξης και ένα χειριστή μηχανημάτων τρίτης τάξης για τις ανάγκες, όπως είπαμε, της καθαριότητας. Τώρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, λίγο πριν την λήξη του περίπου στις 11 το βράδυ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο κύριος Μάρκος, που ευλόγησε τους συμβούλους κατά την είσοδό του και στη συνέχεια παρακολούθησε ένα μέρος της συνεδρίασης. Να προχωρήσουμε τώρα. Μέσα σε 8 μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα της Χύλας με στόχο να αποτραπούν τα γνωστά πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρούνται σε Βαρβάση, Παρθένη και Ευρετή. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πολύδωρος Λαμπρινούδης, σήμερα πραγματοποιήθηκε η δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου και η εταιρεία Πράξης αναδείχθηκε μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης 39% για ένα έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου, να πούμε ότι φτάνει τα 3.900.000 ευρώ. Με την ολοκλήρωση λοιπόν των έργων που θα ξεκινήσουν πιθανά τον Φεβρουάριο, η Δημοτική Αρχή φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που δημιουργούνταν στις συγκεκριμένες περιοχές με τις βροχοπτώσεις. Σήμερα έγινε η δημοπρασία για το συγκεκριμένο αντιπλημμυρικό έργο, το ονομαζόμενο Σκύλα, που αφορά την περιοχή της Βερίτης, του Βαρβασιού, του Παρθένη και της περιοχής, της ευρείας περιοχής της Ευρετής. Ένα έργο προϋπολογισμού 3.900.000 ευρώ είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Σήμερα έγινε η δημοπρασία. Έχουμε ανάδοχο την εταιρεία Πράξης ΑΤΕ, η οποία πλειοδότησε με έκπτωση 39% περίπου τα 100. Το επόμενο διάστημα θα πάει ο φάκελος του συγκεκριμένου έργου στον Επίτροπο για προληπτικό προσυμβατικό έλεγχο και στη συνέχεια θα υπογραφτεί η σύμβαση για να ξεκινήσει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για το νησί μας σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη περιοχή, όπου κάθε φορά που έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα αντιμετωπίζονται πλημμυρικές καταστάσεις. Θα γίνουν οι οχετοί ομβρίων και θα μαζευτούν τα νερά που κατεβαίνουν από τον Κορακάρι, από την Ευρετή, από το Βαρβάσι. Θα γίνει μεγάλος οχετός ομβρίων επί της Βερίτη και επί της αεροπόρου Δωδωκανάκη, έτσι ώστε μέχρι το Χριστό, έτσι ώστε όλες αυτές οι τριτοκοσμικές καταστάσεις που δημιουργούνται κάθε φορά που βρέχει να εξαλειφθούν. Καλώς έχω τον πραγμάτο, πιστεύω ότι το έργο θα ξεκινήσει περίπου το Φλεβάρι. Οπότε υπολογίζω ότι ένα οκτάμινο μετά από το Φλεβάρι, μέχρι το τέλος του 2012, το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.
Την ανάγκη τώρα λειτουργίας θεραπευτικών δομών για την απεξάρτηση ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών επισημαίνουν οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Πρόληψης της ΧΙΟΥ με αφορμή την συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τα τελευταία γεγονότα και τις συλλήψεις που είχαμε από την αστυνομική διεύθυνση. Σύμφωνα με την κοινωνική λειτουργό του Κέντρου Πρόληψης, την Ελένη Κοτσάτου, τα τελευταία χρόνια καταγράφονται και στη ΧΙΟΥ αυξημένα περιστατικά ανθρώπων που ζητούν στήριξη και βοήθεια απέναντι στην μάστιγα των ναρκωτικών. Γεγονός που πέρα από την αύξηση των χρηστών έχει να κάνει και με την εμπιστοσύνη, όπως είπε, που κερδίζει το Κέντρο Πρόληψης απέναντι στην κοινωνία. Παράλληλα, η κυρία Κοτσάτου στάθηκε στις αιτίες που στρέφουν τα νέα παιδιά στην χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών, γεγονός για το οποίο, όπως υποστήριξε η ίδια, δεν είναι υπαίτια μόνο η οικογένεια, αφού, όπως είπε, η οικογένεια δεν ζει μέσα σε μία γυάλα, αλλά επηρεάζεται από τους κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Τέλος, όσον αφορά τη συμβουλή που η ίδια δίνει στους γονείς, δεν είναι άλλη από το να ακούν και να επικοινωνούν πραγματικά με τα παιδιά τους. Να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που θα μεταδοθεί ολόκληρη στο αυριανό μας πρόγραμμα. Συνολικά τα τελευταία έτη παρατηρούμε μία αύξηση των αιτημάτων που δεχόμαστε για βοήθεια, αλλά αυτό τώρα είναι και αυτό αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι σίγουρα υπάρχουν περισσότερες ανάγκες, αλλά απ' την άλλη έχει γίνει ίσως και πιο ευρύτερα γνωστό το κέντρο και ίσως έχει γίνει και πιο αποδεκτό, γιατί δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν προβλήματα, ας πούμε, πριν από 13 χρόνια που ξεκινήσαμε. Απλά ο κόσμος ήταν πιο κουμπωμένος τότε στο να ανέβει τη σκάλα του κέντρου και να ζητήσει βοήθεια για κάτι. Άρα, μιλάμε για ένα συνδυασμό παραγόντων που ναι, έχει οδηγήσει στο αποτέλεσμα που λέτε. Να έρχονται περισσότεροι άνθρωποι που να ζητάνε κάποια στήριξη, κάποια κατεύθυνση. Απ' την άλλη πάλι να πούμε ότι εμείς ως κέντρο σαφώς και δεχόμαστε αιτήματα βοήθειας, αλλά δεν είμαστε μια θεραπευτική δομή για εξαρτημένους. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι η δυνατότητά μας να βοηθήσουμε είναι μέχρι ενός σημείου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει, ειδικά όταν μιλάμε για εξάρτηση, αν υπάρχει σοβαρό θέμα εξάρτησης, θα πρέπει το άτομο ή η οικογένεια να απευθυνθεί σε μια θεραπευτική δομή εκτός ΧΙΟΥ. Τώρα, το Σωματείο Ιδιωτικών Εμποροϊπαλλήλων, ο Σύλλογος Γυναικών, ο Σύλλογος Γυμναστών και το Μέτωπο Αγώνας Σπουδαστών πραγματοποιούν την Κυριακή στις 18:30 συζήτηση με θέμα «Ο ρόλος του κινήματος απέναντι στην μάστιγα των ναρκωτικών». Να πούμε ότι ομιλήτρια θα είναι η Μαρίνα Κυριακού, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εμποροϊπαλλήλων και ψυχολόγος στο Κέντρο Πρόληψης. Δουλειά πιάνουν ξανά τα συνεργεία στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της Ευαγγελίστριας, εκεί όπου εσκαφές που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή της νέας πτέρυγας του σχολείου, έφεραν στο φως σκελετούς που μαρτυρούσαν την ύπαρξη ομαδικού τάφου τα προϊστορικά χρόνια. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Νίκος Νίκτας, η αρχαιολογία στην προκειμένη περίπτωση έδρασε με γρήγορους ρυθμούς, ολοκλήρωσε τις εσκαφές και μετέφερε τα ευρήματα για έρευνα σε κατάλληλα εργαστήρια, δίνοντας παράλληλα το πράσινο φως για την επανέναρξη των εργασιών στο σχολείο. Η καθυστέρηση για να ολοκληρωθεί το έργο και να φτιαχτεί η νέα πτέρυγα του σχολείου, που είναι ζωτικής σημασίας για το δεύτερο δημοτικό, μιας και είναι το πολυπληθέστερο στο νησί, θα φτάσει περίπου τους 6 μήνες, δήλωσε στην τηλεόραση της Πατρίδας ο κύριος Νίκτας. Τελείωσαν οι ανασκαφικές εργασίες, βρήκανε πραγματικά μεγάλες ποσότητες σκελετών, νεκροταφείο ήταν βεβαίως. Αλλά έχει ολοκληρώσει η αρχαιολογία σχετικά πολύ γρήγορα και οφείλω να τους ευχαριστήσουμε, γιατί πραγματικά από την πρώτη στιγμή, δηλαδή, και ξέρετε πολύ καλά τους ρυθμούς της αρχαιολογίας πάντα, έτσι, εργάστηκαν πάρα πολύ με ζήλο τα παιδιά. Και αυτή τη στιγμή, τις επόμενες μέρες μάλλον, θα ξεκινήσει πάλι ο εργολάβος τη συνέχιση του έργου, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει. Ήταν και αυτό μέσα στα ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ και σταμάτησε εξαιτίας αυτού του προβλήματος που προέκυψε. Οπότε θα συνεχίσει κανονικά, δηλαδή, έτσι, παρόλο τα ευρήματα μεταφέρθηκαν, φαντάζομαι, σε κάποιο άλλο χώρο, δεν σε σταματάει το έργο. Ό,τι βρέθηκε, από εκεί και έπειτα δεν πάει παρακάτω η εξκαφή και από εκεί θα συνεχίσει απρόσωπο εργολάβος με μια μικρή βέβαια καθυστέρηση που είχαμε, αλλά κάποια στιγμή θα λέγαμε. Πώς θα πάει πίσω η καθυστέρηση αυτή την ολοκλήρωση? Αν υποτεθεί ότι η αρχαιολογία μας καθυστέρησε, σε εισαγωγικά η λέξη, γύρω στο εξάμηνο, φαντάζομαι ότι ένα εξάμηνο πίσω θα πάμε για την ολοκλήρωση του.
Κλειστά θα παραμείνουν και στο νησί μας αύριο τα φαρμακεία, μιας και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος του νησιού συμμετέχει στην 24ωρη προειδοποιητική απεργία που προκήρυξε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Παράλληλα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορείου Αιγαίου καλεί τους διπλωματούχους μηχανικούς να συμμετάσχουν αύριο στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, προκειμένου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, να εκφραστεί η διαφωνία τους ενάντια στην ληστρική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, στην αδικαιολόγητη κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών και στην ισοπαίδωση των διπλωματούχων μηχανικών και των μηχανικών του δημοσίου. Πάμε τώρα στα Θημιανά, εκεί όπου στον μεγαλοπρεπή ιερό ναό του Αγίου Ευστρατείου θα φυλάσσεται πλέον τμήμα του ιερού Λειψάνου του Αγίου Ευστρατείου, το οποίο μέχρι σήμερα βρίσκονταν στην Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Σήμερα, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Ευστρατείου, μετά την τέλεση πανηγυρικής θείας λειτουργίας προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, ο εφημέριος του ναού, ο πατέρας Παντελής Μαυριάνος, μιλώντας στην πατρίδα, αναφέρθηκε με συγκίνηση στην προσπάθεια που καταβλήθηκε προκειμένου να έρθει στην Εκκλησία των Θημιανών, τμήμα της Ιερής Κάρας του Αγίου. Παράλληλα, τόσο ο εφημέριος του Ναού όσο και η Εκκλησιαστική Επιτροπή αναφέρθηκαν στην προσπάθεια ανακαίνησης και αναστήλωσης του Ιερού Ναού, ο οποίος μετρά 100 και πλέον χρόνια ζωής. Στο σημείο αυτό, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ που θα μεταδοθεί ολόκληρο στη συνέχεια του προγράμματός μας. Γρηγόριος Πουλάκης, ο οποίος εκείνος μας πληροφόρησε ότι υπάρχουν στο Πολύστηρο Καβάλας τα Άγια Λείψα των Πεντεμαρτύρων. Και από εκεί και πέρα αρχίσαμε την ενέργεια. Ήρθαν εδώ το 1990, στα 100 χρόνια του Ιερού Ναού, αφού του χτίστη, και γιορτάσαμε τα 100 χρόνια και χάρη τη Θεία ήρθαν εδώ και τα Άγια Λείψανα του Αγίου Ευστρατείου και μάλιστα η Κάρα του Αγίου Ευστρατείου. Προσκυνήσαμε εδώ τα μεγάλη πανήγυρη και μάλιστα σημαντικό γεγονός είναι ότι εκείνη την ημέρα έγινε τόση μεγάλη βροχή που εμένα μου είχε μείνει βαθιά στην καρδιά αυτό το πράγμα. Διότι δεν είχε εκείνες τις μέρες βρέξει που αρκετό χρονικό διάστημα. Είναι, εγώ το θεωρώ θαύμα. Για μένα είναι τα θαύμα. Έκτοτε παρέμεινε, τα ελέψανα πήγαν πίσω στην Καβάλα και παρέμεινε το πράγμα ως έχει. Μετά, με τα παρέλευση ετών, εγώ όμως, επειδή είπα είμαι εδώ τόσα χρόνια, δεν μπορούσα να φύγω κάποτε από την υπηρεσία και να μην έχω εδώ τα Άγια Λείψανα τουλάχιστον. Όχι για να με πενέσουν ότι εγώ έφερα τα Άγια Λείψανα, αλλά το είχα πόθο. Ο πόθος έγινε σήμερα πραγματικότης αυτός. Ήρθαν τα Άγια Λείψανα εδώ με τη ευγενή προσπάθεια του Σεβασμιωτάτου Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, ο οποίος συγχιώτης, ο οποίος μας έφερε εδώ. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό το πράγμα, διότι πάρα πολύ με μεγάλη καρδιότητα και με χαρά μας είπε ευχαρίστω θα σας δώσω. Και με τις ενέργειές του ήρθαν τα Λείψανα, Άγια Λείψανα εδώ του Αγίου Ευστρατείου. Σήμερα τα έχουμε μαζί μας, τα έχουμε κοντά μας. Και είναι ευλογία όχι μόνο για την ενορία του Αγίου Ευστρατείου των Θημιανών, αλλά εγώ το νομίζω πως είναι για όλη τη Χίο. Γιατί δεν είναι ένα μικρό πράγμα. Ύστερα από μια 20ετία που πέρασε, να έρθουν τα Άγια Λείψανα ύστερα εδώ. Εγώ το θεωρώ. Θα φυλάσσονται εδώ, έτσι. Και θα παραμείνουν εδώ. Με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου, βέβαια, του Μητροπολίτη μας, του ντόπιου Μητροπολίτη μας, του Χιώτη, ας το πούμε έτσι. Ο Άγιος μας ήρθε εδώ και έχουμε την ευλογία και του Αγίου και περισσότερο του Σεβασμιωτάτου. Ο ναός είναι, όπως είπα, 100 και χρόνια. 120 χρόνια. Χρειάζεται περίπου καθημερινή επισκευή. Αν μπορώ, καθημερινή επισκευή. Διότι ήδη τώρα ο Τρούλος χρειάζεται επισκευή. Περάσουμε τώρα να δούμε την πρόγνωση για αύριο Τετάρτη. Λοιπόν, προβλέπεται βροχή με θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 18 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νότιους ανέμους με ένταση που θα φτάνει τα 2 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με αρκετές νεφώσεις και το θερμόμετρο να φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σε άπνοια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.